μία ένωση που εκπροσωπεί χιλιάδες πιλότους, κατέθεσε μήνυση κατά της Southwest Airlines, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε υποχρεωτικές απαιτήσεις εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, η Southwest Airlines Pilots Association ζήτησε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά της εντολής εμβολιασμού. Παράλληλα, επιθυμεί άμεση ακρόαση του αιτήματός της ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στον Ντάλλας. Η Ένωση ισχυρίζεται ότι η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τέξας παραβίασε τους όρους βάσει του νόμου περί εργασίας. Η απέτηση εμβολιασμού επιβάλλει παράνομα νέους όρους απασχόλησης και η πολιτική αυτή απειλεί τον τερματισμό της καριέρας των πιλότων που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως έως τις 8 Δεκεμβρίου. Αυτό αναφέρουν οι δικηγόροι του σωματείου που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τη δική της πλευρά, η εταιρεία Southwest με τοποθέτησή της τόνισε ότι δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί για το θέμα της διαχείρισης του κορονοϊού. Η αεροπορική εταιρεία διαφωνεί με τους ισχυρισμούς, καθώς συνεχίζουμε την πλοήγηση στις προκλήσεις που παρουσιάζει η συνεχιζόμενη πανδημία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Southwest είπε ότι οι 56.000 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων, πρέπει να εμβολιαστούν έως τις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς κανόνες.